να βρήνε στα νερά. Το παλινόριο που τον γέλασε δυο κάρτες. Λόγω της κατάστασης, της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης που βρισκόμαστε, μάλλον θα έπρεπε να ονομάσουμε αυτή τη συνάντηση στην ίδια πόλη υποσεισμό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι καλά. Κοινωνικά, οικονομικά, υπέρχεται ανεργία. Οπότε στην ουσία καλούμε όλο τον κόσμο να συναντηθούμε με τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες για να προστατευτούμε από αυτές τις συνθήκες στις οποίες θέλουν να μας υποβάλουν οι άνωθεν. Το πρώτο ραντεβού που είχαμε με τον Θάνο ήταν στο Μέγαρο Μουσικής το 2000. Πραγματικά ξαναζήσαμε εκείνη τη φλόγα της πρώτης συνάντησης του Άμλετ της Ελλήνης και είδαμε ότι τα πράγματα όχι απλά μπορούν να ξαναγίνουν, αλλά είδαμε ότι έχουν ξεπεράσει κατά πολύ εκείνες τις πρώτες προδιαγραφές. Οπότε βρεθήκαμε να είμαστε δύο πολύ ευτυχισμένοι συνεργάτες που να θέλουμε αυτό να το πάμε παραπέρα. Στις προβολείς να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες του Σαγκάλ. Ασχολούμαι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό με την πρώτη εξέγερση σε ελληνικό έδαφος, συγκεκριμένα την 21η Αυγούστου του 1916, από συνδικαλιστές αναρχικούς μεταλλορύχους της Ερήφου, οι οποίοι διεκδίκησαν για πρώτη φορά το 8ωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στο Μέγαλη Βάδι της Ερήφου. Είναι μια δουλειά που με έχει στοιχειώσει αυτή και που πραγματικά θέλω κάποια στιγμή να την πραγματοποιήσω. Και επειδή υπάρχουν από εκείνη την μέρα της εξέγερσης, 21η Αυγούστου του 1916, τα βαγόνια από τη σύραγγη των μεταλλείων υπάρχουν βυθισμένα στο βυθό της Ερήφου, ο τίτλος θα είναι «Τα ναυάγια είναι η μόνη πηξίδα». Και μπορεί να υπάρξει και μια συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο πάνω στον Κώστα Τρυπολίτη και με καινούργια τραγούδια, αλλά και με καινούργιες διασκευές από τα παλιά τραγούδια. Του μαζαγάνι θερμαστές ισοδομητές εξαντούσες ως τρίτη γόρη στα χαρτιά. Ένα μεγάλο έργο το οποίο είχα την τύχη να ερμηνεύσω και εγώ, το Σταυρό του Νότου και τις Γραμμές των Οριζόντων και στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σε πολλές γωνιές της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας, για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Εγνώρισα κάποια φορά σε ένα καράβι ξένο έναν πολύ παράξενο εγκλέζω θερμαστή όπου δεν μίλαγε ποτέ κι ούτε ποτέ είχε φίλους και μόνο πάντα εκάπνιζε μια πίπα σκαλιστή. Θελήσαμε να επιστρέψουμε πάλι στον τόπο του εγκλήματος. Ως γνήσιοι συνήθεις ύποπτοι, ο Θάνος και εγώ, να επιστρέψουμε σε αυτό το χώρο ο οποίος τίμησε τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Νίκο Καβαδία, δίνοντάς του αυτό το όνομα, και να συνεργαστούμε με αυτή την παρέα, αυτή την οικογένεια Λαδά εδώ στο Σταυρό του Νότου, που είμαστε χρόνια φίλοι, και να βαδίσουμε μαζί χέρι-χέρι για καινούργιες παραστάσεις και μια καινούργια πολιτική, κοινωνική και γιατί όχι συναισθηματική και ερωτική άποψη πάνω στο τραγούδι σε έναν από τους καλύτερους χώρους και με τις καλύτερες συνθήκες. Έτσι. Γιατί και οι δυο μας, ενώ και ο Θάνος και εγώ, καθώς επίσης και ο Σταυρός του Νότου, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτές τις παραστάσεις με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ούτως ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να έρθει να μας δει. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχαν ιστορία κι όσοι είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστή έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.